Ο Μπανιάς εκλέγεται γραμματέας του ΚΚΕ εσωτερικού με πρόταση του Μπάμπη Δρακόπουλου, ο οποίος παρά την τεράστια εκτίμηση που του είχαν τα μέλη του κόμματος, αποφασίζει να παραιτηθεί, να προχωρήσει σε μια ανανέωση της ηγεσίας του κόμματος και να σταθεί όμως δίπλα στο νέο γραμματέα, κάτι που έπραξε μέχρι το τέλος της ζωής του. Την εποχή αυτή το κόμμα έχει καταγραφεί στη συνείδηση της κοινωνίας αλλά και πολλών αριστερών ως ένα κόμμα ασάφειας και ατολμίας, ως ένα συμπαθές πολιτικό κόμμα που είχε μεν να πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, το οποίο όμως δεν έπειθε ως πολιτική δύναμη που θα μπορούσε να παρέμβει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Γιάννης λοιπόν γίνεται γραμματέας σε μια περίοδο όταν η μεγάλη πλειοψηφία των κομμουνιστών στον τόπο μας είχε γυρίσει τις πλάτες του στο κόμμα που αντιπροσώπευε την ανανέωση του κομμουνιστικού κινήματος, όταν πολλοί αριστεροί είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ προχωρούσε σε διάφορες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και όταν νέα κοινωνικά στρώματα διεκδικούσαν μερίδιο στην εξουσία. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του ΚΚΕ εσωτερικού εκείνης της περίοδου και τα οποία με την αποφασιστική παρέμβαση του Γιάννη έγινε δυνατόν να αλλάξουν το κλίμα και εντός του ΚΚΕ εσωτερικού και να αποτελέσουν αργότερα ορισμένα από τα σημεία σύγκλησης διαφόρων συνιστοσών της αριστεράς που συναποτελούν σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, ο Γιάννης δεν ήταν ούτε δεικτικός απέναντι στο ΚΚΕ, ούτε όμως θέλησε ποτέ να υποχωρήσει στα ζητήματα που μας χώριζαν. Είχε ως οδηγό το βάθεμα της διάσπασης και την ενίσχυση όλων εκείνων των ιδεολογικών στοιχείων που μας έκαναν διαφορετικούς. Το αίτημα της ενότητας με το ΚΚΕ δεν ήταν αυτοσκοπός για τον Γιάννη και θεωρούσε ότι ένα τέτοιο αίτημα ήταν μια αυταπάτη και αποπροσανατολιστικό. Η μεγάλη πρόκληση για το ΚΚΕ εσωτερικού ήταν να αποκτήσει στέρεες κοινωνικές αναφορές όχι μόνο στα στρώματα των εργαζομένων αλλά και στα νέα κοινωνικά υποκείμενα, τις γυναίκες, τη νεολαία, τα φτωχά τμήματα των μεσαίων τάξεων. Έδινε τεράστια έμφαση στη σχέση του πολιτικού με το κοινωνικό και ήδη από τότε μας προειδοποιούσε ότι η αριστερά θα έρθει σύντομα αντιμέτωπη με το πρόβλημα της περιθωριοποίησης μεγάλων τμήματων της νεολαίας. Ο Γιάννης είχε επίσης μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους δικούς μας ανθρώπους που αγωνιζόντουσαν καθημερινά στους τόπους δουλειάς τους. Και γι' αυτό θεωρούσε ότι το κόμμα έπρεπε να έχει μια ξεκάθαρη γραμμή ώστε οι δικοί μας άνθρωποι που έδιναν τις καθημερινές μάχες σε χώρους δουλειάς να μην ήταν αναγκασμένοι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, όταν σε μαζικές συνελεύσεις αντίπαλοι αναφερόταν σε απόψεις στελεχών μας που ήταν διαμετρικά αντίθετες από αυτές που υπερασπιζόντουσαν οι συνδικαλιστές. 2. Η αιμονή στον πλουραλισμό ήταν αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερα σημαντική δέσμευση και συμβολή του ΚΚΕ εσωτερικού. Όμως τα αιτήματα του αντιδογματισμού και του πλουραλισμού δεν αποτελούσαν από μόνα τους μια ριζοσπαστική εναλλακτική πρόταση. Σιγά σιγά ο αντιδογματισμός μας ταυτίστηκε απλά και μόνον με την ανοχή. Περιορίστηκε σε ένα ηθικό προτέρημα της ανανεωτικής αριστεράς έναντι της δογματικής. Το ζητούμενο όμως ήταν η συγκρότηση ενός ανανεωτικού λόγου, ενός πλαισίου προτάσεων και θέσεων και κυρίως η κριτική αμφισβήτηση διαφόρων απόψεων που συγκροτούσαν την ηγεμονική ιδεολογία. Τρίτον, στο ΚΚΕ εσωτερικού συνυπήρξαν συγκρουόμενες τρεις διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες. Δεν έγινε τελικά δυνατό να δημιουργηθεί μια ομογενοποιημένη καινούρια πολιτική κουλτούρα ανάμεσα στους προερχόμενους από το ΕΑΜ, τους Λαμπράκηδες και τη γενιά του Πολυτεχνείου. Οι ριζικά διαφορετικές εμπειρίες της κάθε γενιάς, οι διαφορετικές πρακτικές που μορφοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτών των εμπειριών, αλλά και οι διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες πολλών μελών της κάθε γενιάς, όρισαν τελικά ένα πλαίσιο συνύπαρξης και στο οποίο υπήρξαν σημαντικές οσμώσεις. Ο Γιάννης πίστευε ότι η γενιά των Λαμπράκηδων είχε την ωριμότητα να μπορεί να γίνει ο καταλύτης μιας σύνθεσης ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες με μοναδικό γνώμονα μια πολιτική και ιδεολογία
που θα είχε ριζοσπαστικά στοιχεία και δεν θα την χαρακτήριζε η αδράνεια του παρελθόντος. Τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν η αμφισημία του ως προς το ΠΑΣΟΚ. Παρά τις κατά καιρούς αξιόλογες αναλύσεις, δεν έγινε δυνατό να μεταφραστούν οι αναλύσεις αυτές σε πολιτική. Πολλά στελέχη, και όχι μόνον από τη γενιά του ΕΑΜ, δεν θέλησαν να υιοθετήσουν μια κριτική στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Οι επιτυχίες του ΠΑΣΟΚ θεωρήθηκαν από πολλούς ως ένα τεράστιο κόλπο ενός αμοράλ ηγέτη που έκανε σημαία του τα αιτήματα και τα οράματα της αριστεράς, ξεγελώντας τους αριστερούς. Έτσι κάπως γεννήθηκε η θεωρία περί εγκλωβισμένων αριστερών στο ΠΑΣΟΚ. Στη συλλογική συνείδηση του κόμματος υποτιμήθηκαν μια σειρά από σημαντικά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ. Ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας της σοσιαλδημοκρατίας, οι αντικομμουνιστικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για διάφορα ζητήματα, η αντιφατική στην αρχή αλλά ουσιαστικά αντεργατική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η βαθιά απογοήτευση πολλών κομμουνιστογενών και όχι μόνον αριστερών πολιτών που οδηγήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ από τις συμπεριφορές και τις πολιτικές των κομματικών δυνάμεων της κομμουνιστικής αριστεράς. Η κριτική που κάναμε ήταν άνευρη και τελικά μετατράπηκε σε μια ηθική καταδίκη του ΠΑΣΟΚ. Παρά τους στενούς προσωπικούς δεσμούς που ο Γιάννης είχε με πολλά στελέχη και υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και λόγω της συνύπαρξης όλων μαζί στο συνδικαλιστικό κίνημα των μηχανικών, ο Γιάννης ποτέ δεν τους χαρίστηκε. Η περίοδος του Γιάννη ως γραμματέα εκφράστηκε με την αποσαφήνιση της στάσης μας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με την πολιτικοποίηση της κριτικής μας, κάτι όμως που δεν εκφράστηκε πάντοτε και με συνέπεια από τις στήλες της Αυγής. Σε λίγο, πολύ λίγο διάστημα μετά την εκλογή του Γιάννη, άρχισαν να διακρίνονται τα στοιχεία μιας νέας πολιτικής. Και τότε άρχισαν τα δεινά. Πρώτα, με την πρόταση για τη συλλογική γραμματεία. Υποχωρήσαμε και δεχτήκαμε τη συλλογική γραμματεία. Ο Γιάννης διαφωνούσε και πιέστηκε πολύ για να τη δεχτεί. Μετά τέθηκε το θέμα του Προέδρου. Πάλι συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων. Διαφωνήσαμε πιο κατηγορηματικά αυτή τη φορά. Άρχισαν τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες ότι πάμε να φημώσουμε το ρήτορα με την απήχηση στις μάζες, ενώ ο Γιάννης δεν ήταν καλός ρήτορας. Δεν είχε φωτογένεια, δεν είχε καλή γραφή. Ο Γιάννης τα άκουγε αυτά με καρτερικότητα. «Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε», επαναλάμβανε. Με πίκρα όμως, βιώνοντας την μοναξιά της απομόνωσης, βιώνοντας την αηδία μιας μεθοδευμένης υπονόμευσης συλλογικής και προσωπικής. Κυρίως όμως προσωπικής. Άντεχε γιατί ήταν σκληρός ή έτσι νομίζαμε εμείς ότι ήταν σκληρός. Πολύ αργότερα καταλάβαμε ότι άντεχε γιατί πίστευε με όλο του το είναι σε πράγματα που τον έκαναν να υπερβαίνει τις μικροπρέπειες και τις υπονομεύσεις. Και μετά ήρθαν οι εκλογές του 1985. Πανολεθρία. Και βέβαια ξέραμε από τα πριν ότι θα τα φόρτωναν όλα στο Γιάννη. Γνωρίζω ανθρώπους, μέλη τότε του ΚΚΕ εσωτερικού, που οι ίδιοι μου είπαν χρόνια αργότερα ότι στην Αλφα Αθηνών ψήφισαν λευκό γιατί δεν έπρεπε να βγει ο Γιάννης βουλευτής. Απίστευτα πράγματα. Η ακατανόητη και σκοτεινή ψυχή της αριστεράς. Η βίαιη κατάργηση των συνενετικών κανόνων. Και γιατί όλα αυτά, ο λόγος φάνηκε σε λίγο, για το ΚΑΠΑ. Την επομένη των εκλογών τέθηκε το θέμα με όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Να φύγει το καταραμένο ΚΑΠΑ, να ανοιχτούμε στις μάζες, να πάψει να μας φοβάται ο κόσμος. Άρχιζε μια καινούρια ανηφόρα. Και πάλι συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων με το Γιάννη να μην τα βάζει κάτω, να προσπαθεί να διαμορφώσει συνενέσεις και συνθέσεις χωρίς φωνές και θεατρινισμούς. Και να αναρωτιόμαστε όλοι τι οδηγεί κάποιους αριστερούς να κάνουν άλλους αριστερούς να αγανακτούν με την αριστερά. Ο Γιάννης ψύχρεμος αλλά αποφασιστικός, με πείσμα για το ΚΑΠΑ, με πείσμα για μια αίσθηση αξιοπρέπειας ταυτισμένης με την ιστορία του ΚΑΠΑ. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Στενάχωρα όλα αυτά.
αλλά υπαρκτά. Ορισμένοι μπορεί και να σκεφτούν ότι τα παραπάνω λέγονται για να δικαιολογηθούν προσωπικές πορείες ή ως ένα είδος κατηγορητηρίου. Τίποτα από όλα αυτά. Οι σκέψεις αυτές λέγονται σαν ένα είδος χρέους για ένα φίλο και σύντροφο που πέθανε. Ένα δύσκολο φίλο και ορισμένες φορές δύστροφο φίλο. Φίλο όμως και σύντροφο. Για τον οποίο πολλοί αισθανόμαστε ότι έζησε μια απίστευτα σκληρή προσωπική μοναξιά και πίκρα, που δεν του άξιζε καθόλου. Αλλά και πολλοί από εμάς δεν κάναμε αυτό που τώρα φαίνεται τόσο αυτονόητο. Δεν του είπαμε ποτέ πόσα πολλά του οφείλουμε που άντεξε, που με πείσμα και επιμονή πήρε και ξαναπήρε τις πρωτοβουλίες για την ανασύνταξη της αριστεράς με βάση τις πολιτικές και ηθικές αξίες που πίστευε μια ζωή. Και δεν του άξιζε καθόλου αυτή η σιωπή μας. Σας ευχαριστώ.